Και είναι οι αλλεργίες. Ο δόκτωρας Κωνσταντίνος Πίτσιος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλή γεια σας σας. Μέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εντάξει, ακούσαμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το ηλεκτρικό μας ρεύμα. Από εκεί και πέρα, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε όντως κάποια αλλεργία τώρα το καλοκαίρι και ειδικότερα στα μικρά παιδιά, θέλω να ρωτήσω, που εμφανίζονται για πρώτη φορά κάποιες αλλεργίες ενδεχομένως. Ναι, να σας πω ότι τα αλλεργικά νοσήματα που μας απασχολούν άνοιξη και καλοκαίρι είναι κυρίως η αλλεργική ρινίτιδα, επιπεφικίτιδα και το άσθμα. Αυτά τα νοσήματα συνδέονται και με άλλα, αφού μου λέτε για παιδιά, που αποτελούν όλα μαζί τα ατοπικά νοσήματα. Τι εννοώ? Συνδέονται με την τροφική αλλεργία, με την ατοπική δερματίτιδα. Και συνήθως βλέπουμε μία πορεία, μία αλλεργική πορεία όπως τη λέμε, σε ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται και κάνει στο πρώτο-δεύτερο χρόνο ζωής τροφική αλλεργία ή ατοπική δερματίτιδα, το έξεμα, αυτό ναι, ότι ξέρετε ναι, το δερματάκι του κοκκινίζει και φαγουρίζει. Αυτό είναι το παιδάκι που είναι πιο πιθανό να μας κάνει μεταλλημμώδες άσθμα, δηλαδή πηγαίνει στο σχολείο ή στο προνήπιο, στον ήπιο και με τα πρώτα κρυολογήματα αρχίζει και κάνει άσθμα. Είναι αυτό το παιδάκι το οποίο είναι πιο πιθανό να μας κάνει και τις εαρινές καλοκαιρινές αλλεργίες. Mm. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μια αλληλοσύνδεση στα αλλεργικά νοσήματα, τα ατοπικά νοσήματα όπως τα λέμε. Αυτό είναι το παιδάκι λοιπόν το οποίο θα εκδηλώσει αλλεργική ρινίτιδα αυτή της άνοιξης στη ναι, ρινίτιδα. Κάνει χαρακτηριστικά, το καταλαβαίνουμε, γιατί ξύνει τη μύτη του. Αυτή η κίνηση, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Το χαιρετισμό, όπως το λέμε. Το κάνει γύρω στην πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού. Πιο μικρά τα παιδάκια σπάνια κάνουν αλλεργική ρινίτιδα. Αυτά τα παιδάκια, λοιπόν, τα προσεγγίζουμε συνήθως με αναλύσεις στο αίμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συνεργαστούν, να τους κάνουμε τα αλλεργικά τεστ, τα οποία βέβαια μπορούμε να τα κάνουμε από νεογέννητα, αν χρειάζεται. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή ακούω πολλές μανούλες, αλλά και θα σας πω και ένα δικό μου περιστατικό που έγινε πρόσφατα, για αλλεργία στον ήλιο, λένε κάποιοι, ή αλλεργία στην άμμο. Παράδειγμα δικό μου να σας δώσω προχθές, ήμουνα με το μωρό στην... Πάντα έχουμε τέτοια θεματάκια με το δέρμα μας. Πάμε στην παραλία, κάθεται κάτω στην άμμο να παίξει, ολοκόκκινη από εδώ, από το λαιμό κάτω, ολοκόκκινη. Και λέω κι εγώ, αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε ένα αλλεργία και στην άμμο και το μωρό, πώς να του πεις του πεντάχρονου μην παίξει στην παραλία. Τι κάνουμε? Ναι. Δεν είναι ακριβώς αλλεργία. Είναι μια αντίδραση του δέρματος σε φυσικά ερεθίσματα, αυτά τα λέμε φυσικές κνηδώσεις. Δηλαδή, ο ήλιος μπορεί να μας κάνει ηλιακή κνήδωση. Ακόμα και το νερό σε κάποιους πολύ άτυχους μπορεί να τους κάνει υδατογενή κνήδωση. Η θάλασσα, ειδικά στην αρχή του καλοκαιριού, μια που το θέμα σας, κυρία Αγαπητού, είναι έτσι, σήμερα οι αλλεργίες της άνοιξης, το να μπούμε στη θάλασσα για τα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια μπορεί να μας κάνει κνήδωση. Δηλαδή να βγούμε και να είμαστε κατακόκκινοι και να γίνει ακόμα και βαριά αντίδραση. Δηλαδή μια βαριά αντίδραση. Αυτά λοιπόν είναι μια ιδιομορφία του δέρματος σε κάποιους ανθρώπους, μια ευαισθησία του δέρματος που η τριβή, για παράδειγμα στην άμμο, όπως μου αναφέρετε το δικό σας περιστατικό, μπορεί η έκθεση στον ήλιο σε ακάλυπτα σημεία, δηλαδή το καταλαβαίνουμε γιατί είναι μόνο στα σημεία τα οποία έχει δει ο ήλιος, κάνει αυτή την κοκκινίλα με τον κνισμό, με τη φαγούρα. Αυτές δυστυχώς οι αντιδράσεις αντιμετωπίζονται μόνο με αντισταμινικό, δηλαδή θέλει φαρμακευτική θεραπεία. Εμείς είμαστε υπέρ του να ζει ο ασθενής μας μια φυσιολογική ζωή και το βλέπετε ότι ακόμα και η ηλιακή κνήδωση κρατάει στην αρχή του καλοκαιριού, οπότε το αντιμετωπίζουμε με αντισταμινικά στην αρχή και στους πολλούς ασθενείς περνάει με το πέρας του. Ναι, αλλά και κάτι άλλο. Κάποιοι λένε ας το παιδί να εκτεθεί και θα του περάσει, δηλαδή θα
μπει στη διαδικασία να μην του δώσεις κάτι, θα του περάσεις την πορεία. Ισχύει αυτό? Ότι ισχύει θα... από μία άποψη, ισχύει. Κοιτάξτε, τα αντισταμινικά τα δίνουμε, εννοώ τα φάρμακα, καταλάβατε, για την αλλεργία, λέγονται καλά, αντισταμινικά. Εγώ κυκλοφορώ με βαλιτσάκι, γιατρέ μου, έτσι, μην με ρωτάτε. Λοιπόν, με κοροϊδεύουν όλοι ότι παίρνω τον παιδίατρο μαζί μου και πάμε διακοπές. Αφήστε. Έτσι. Καλά κάνετε, γιατί αρκεί να ξέρετε να χρησιμοποιείτε αυτά που έχετε. Σωστό. Λοιπόν, τα αντισταμινικά τα δίνουμε για την ποιότητα ζωής του παιδιού. Δεν θα το αφήσουμε ένα παιδί να υποφέρει, να μην μπορεί να κοιμηθεί ή να τρώγεται, να ξύνεται, ναι, ναι. Και να μην κάνουμε τίποτα. Αλλά θα σας πω κάτι που έχει σχέση με αυτό που είπατε. Ας το παιδί. Λοιπόν, ξέρετε ότι η βασική θεραπεία της των ατοπικών νοσημάτων, των αλλεργιών που σας είπα, ναι, στην, ναι, αρχή, είναι το να αφήσουμε τα παιδιά στη φύση, δηλαδή να τα αφήσουμε στη βρωμιά, να μην τα έχουμε συνέχεια με απολυματικά. Γιατί το ανοσιακό μας σύστημα, που στην ουσία κάνει μια λάθος υπερβολική αντίδραση και παθαίνουμε τις αλλεργίες, το ανοσιακό μας σύστημα, αν εκπαιδευτεί στα μικρόβια τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον μας, τα παράσιτα, και απαντήσει σε αυτές τις ουσίες, στρέφεται στο να απομακρυνθεί από τις αλλεργίες και να γίνει πιο δυνατό στο να αντιμετωπίζει μικρόβια. Μάλιστα. Οπότε, γι' αυτό και εμείς ήμασταν πιο δύσκολα να κάνουμε τέτοιες αντιδράσεις. Μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά. Γιατί οι παππούδες μας δεν είχαν αλλεργίες, ενώ έχουμε τα ίδια γονίδια με τους παππούδες μας? Είναι λοιπόν η θεωρία της υγιεινής αυτή, ότι όσο απομακρύνεται ένα παιδί από την φύση ή από τους συγγενείς, από τους παππούδες που μεγάλωναν παλιά τα παιδιά, τόσο πιο πολλές αλλεργίες κάνει. Και είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από το ότι τα πρωτότοκα παιδιά κάνουν πιο πολλές αλλεργίες από τα επόμενα παιδιά, που έχουν το μεγάλο να γυρίζει από το νήπιο και να τους φέρνει όλες τις ιώσεις, να παθαίνουν με ιώσεις και να υποφέρουν οι γονείς για 2-3 χρόνια, αλλά να μην κάνουν αλλεργίες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.